Η χειμωνιάτικη λιακάδα οδήγησε για μια ακόμη φορά τους Ηρακλειώτες στο πιο αγαπημένο του σημείο. Η πρώτη βόλτα, ωστόσο, στο Γκούλε συνοδεύτηκε με μια μεγάλη έκπληξη. Ένα μεγάλο ογκόλιθο στην είσοδο του λιμενοβραχίωνα. Φαίνεται παράξενο. Αυτό είναι αλήθεια. Από εκεί πέρα θα φανεί τι είναι. Δεν το είδα. Ο Ιησούς Χριστός, από πού ήρθε? Τι λέτε ότι είναι? Δεν ξέρω. Οι πιο επίμονοι δεν αργούν να αποκαλύψουν από πού προήλθε τελικά το μεγάλο αυτό κομμάτι βράχου. Αλλά είναι τρομερό να μεταφέρει. Αλλά το έφερε εδώ και μετά το μετακίνησε. Είδες, η δύναμη της φύσης. 100% είναι. Από το χήμα. Το πήρε το κύμα. Έτσι πιστεύω. Φαντάσου τι θύελα ήταν. Τρομερή. Οι εγκαταστάσεις κάτω έχουν διαλυθεί από τη θάλασσα. Ολόκληρα τεμάχια από ατσάλι, τα πήγε από τη μια μεριά του τείχους στην άλλη. Δεν είναι η πρώτη φορά που το ιστορικό μνημείο δέχεται τη μανία των καιρικών φαινομένων. Η εικόνα διάψευστος μάρτυρας. Η αποκόλληση τμήματων του κυματοθράυστη, όσο και αν ακούγεται σχεδόν απίστευτη, επαναλαμβάνεται όταν μεγάλες κακοκαιρίες όπως οι πρόσφατες χτυπούν το νησί. Και το Δεκέμβριο το σκηνικό ήταν πανομοιότυπο. Ένα από τα παράγωγα του προγράμματος είναι και οι διαδικασίες αντιμετώπισης οποιοδήποτε συμβάντων, είτε αυτό είναι σε περίοδο κρίσης, ένα γεγονός όπου φεύγουν οι πέτρες από τον Γκούλε, όπως έγινε προχθές που εμφανίστηκαν πέτρες πάνω στο. Ανέβασε η θάλασσα πέτρες από τον κυματοθράυστη πάνω στο κατάστρωμα του κυματοθράυστη. Όταν αυτές οι υποδομές δημιουργήθηκαν, σημειώνει ο επικεφαλής του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ, Νίκος Καμπάνης, σχεδιάστηκαν για να αντέχουν, για παράδειγμα, 6 μποφόρ. Σήμερα πια η ένταση των ανέμων έχει αυξηθεί κατά πολύ και η εμφάνισή τους έχει μεγαλύτερη συχνότητα. Πάνω σε αυτό, οι επιστήμονες με τη σφραγίδα του ΙΤΕ ανοίγουν ομπρέλα θωράκισης. Υπάρχουν προβλήματα στα μνημεία, είναι πραγματικά επιρρεπή στις αλλαγές της κλιματικές, του καιρού και σε διάφορους άλλους φυσικούς παράγοντες. Τα έχουμε καταγράψει όλα αυτά με λεπτομέρεια, τα έχουμε αναλύσει, έχουμε κάνει τις διασυνδέσεις μεταξύ των παραγόντων ώστε να μπορεί κανείς να εκτιμά την επικινδυνότητα. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και οι πολιτισμικοί μας θησαυροί, όπως το φρούριο του Γκούλε, δέχονται τις επιπτώσεις της.